προσπαθώντας μονάχα στις βλευκές να πατώ επιφάνειες. Δύσκολη άσκηση. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποίησης, νέοι ταλαντούχοι ηθοποιοί του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος και μαθητές του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης μοιράστηκαν τη σκηνή σε ένα ξεχωριστό θεατρικό αναλόγιο. Είναι μια συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο, με τους ηθοποιούς του Κρατικού και το σχολείο μας, το Καλλιτεχνικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Η εμπειρία είναι εξαιρετική. Βρισκόμαστε σε ένα θέατρο το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα της πόλης μας. Και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που τους έχουμε δει πάνω στη σκηνή, τους έχουμε θαυμάσει. Με την κυρία Μιλωνά, η οποία είναι υπεύθυνη για την όλη δραστηριότητα και είναι κάτι το οποίο θα μας μείνει για πάντα. Είναι η αρχή. Είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία και όπως είπε είναι μια αρχή για να δούμε, ξέρω εγώ, τις ικανότητές μας και ό,τι μπορούμε. Και ελπίζω να αρέσει στον κόσμο, γιατί και εμάς όλη αυτή η εμπειρία ήταν πάρα πολύ καλή. Το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος είναι πολύ χαρούμενο σήμερα που υποδέχεται την Ένωση Λογοτεχνών και πολλά νέα παιδιά και θα φιλοξενεί εδώ στο φουαγέ του Βασιλικού Θεάτρου, το οποίο είναι ανοιχτό για τις εκδηλώσεις και εμείς συμβάλλουμε έτσι στην Παγκόσμια ημέρα της ποίησης. Οι τέχνες πρέπει να συνεργάζονται, το θέατρο έχει μέσα και ποίηση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα και πιστεύω όλα θα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Στο θεατρικό αναλόγιο ακούστηκαν ποίηματα του Γεώργιου Βαφόπουλου, της Ζωής Καρέλη, του Τάκη Βαρβιτσιώτη, του Νίκου Αλέξα Σλάνογλου και πολλών ακόμη σημαντικών λογοτεχνών. Το Κρατικό Θέατρο δεν είχα πάει μόνο τα θεατρικά έργα, το έχει αποδείξει και με το ρεπερτόριό του αλλά και τη λογοτεχνία. Και η ποίηση είναι πάντα ένα σημείο αναφοράς για μας και για τον καθένα από εμάς και για τους θεατές μας. Ενώνονται διαφορετικές γενιές, δηλαδή ποίηματα της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης των ιδρυτών που δεν ζουν πια, δηλαδή του Αναγνωστάκη, του Θασίδη, του Κλήτου Κύρου, του Γιώργου του Βαφόπουλου, σαν θεατρικό ποιητικό αναλόγιο σήμερα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μία εκδήλωση μνήμης και τιμής στους μεγάλους δημιουργούς στην τέχνη της ποίησης σε αυτή την πόλη, οι οποίοι αποτέλεσαν μέλη της Εταιρείας Λογοτεχνών και οι οποίοι συνέβαλαν στην διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της πόλης, της ποιητικής και όχι μόνο. Όταν τις νύχτες, σε ώρες πολύ προχωρημένες,